Τα ψέματα για το νοσοκομείο του Δημοτήχου αυτή τη φορά ξεπέρασαν το όριο της γελοιότητας, σχολιάζουν. Σε κοινή ανακοίνωσή τους, ο αναπληρωτής διοικητής του νοσοκομείου Στέφανος Καρακόλιας και ο διοικητής του νοσοκομείου Εύρου Δημήτρης Αδαμίδης, αναφερόμενοι σε δημοσιεύματα της ιστοσελίδας iEfημερίδα.gr για το νοσοκομείο του Δημοτήχου. Η διοίκηση των νοσοκομείων Εύρου τονίζει ότι οι κατηγορίες που εξαπολύονται στις αναρτήσεις αυτές κατά του Υπουργείου Υγείας και της διοίκησης είναι απολύτως ψευδείς και απαντά σε 9 σημεία των δημοσιευμάτων αναφορικά με τη λειτουργία κλινικών και το κόστος λειτουργίας του νοσοκομείου. Οι απαντήσεις αφορούν συγκεκριμένα στα όσα αναφέρονται περί μη λειτουργίας οδοντιατρικής, δερματολογικής, νευροχειρουργικής και ογκολογικής κλινικής, αλλά και στα ζητήματα λειτουργίας της οφθαλμολογικής, της ουρολογικής και της ορθοπαιδικής. Παράλληλα, τονίζεται ότι αποσιωπώνται οι ενέργειες της διοίκησης και του Υπουργείου Υγείας για τους διορισμούς γιατρών που ήδη έχουν γίνει και για εκείνους που έχουν δρομολογηθεί και θα γίνουν μέχρι το τέλος του έτους. Όσον αφορά το θέμα της αυτονόμησης του νοσοκομείου του Δημοτήχου, υπογραμμίζεται ότι ψεύδος αναφέρεται ότι αυξήθηκε το κόστος λειτουργίας του νοσοκομείου λόγω της διοικητικής ενοποίησης του με αυτό της Αλεξανδρούπολης, αφού τα δύο νοσοκομεία έχουν ξεχωριστό προϋπολογισμό, χωριστές επιχορηγήσεις και οικονομική διαχείριση. Το μόνο που μεταφέρεται από το ένα νοσοκομείο στο άλλο είναι οι γιατροί της Αλεξανδρούπολης στο Δημότυχο όταν υπάρχει ανάγκη, επισημαίνεται στην απάντηση της διοίκησης των νοσοκομείων του Εύρου, που υπενθυμίζει ότι το Υπουργείο αποδέχθηκε ήδη τους νέους οργανισμούς των νοσοκομείων, προκειμένου αυτά να λειτουργήσουν ανεξάρτητα. Είναι σαφές ότι η πρόσφατη διερεύνηση του σκανδάλου των παρανόμων συνταγογραφήσεων που ζημίωσαν το δημόσιο με 2,5 εκατομμύρια ευρώ έχει πανικοβάλει ορισμένους που μάταια επιχειρούν να παραπλανήσουν με μεθοδευμένα ψεύδη δημοσιεύματα και ανακοινώσεις. Καταλήγει στην ανακοίνωση της διοίκησης των νοσοκομείων Εύρου και προσθέτει ότι με τα χρήματα που έκλεψαν θα είχαμε σήμερα τα ποσά που χρειάζονται για την πρόσληψη 50 ακόμη γιατρών, 80 διοικητικών υπαλλήλων και άλλων 80 νοσηλευτών. Στο Σουφλί θα ολοκληρώσει αύριο την τριήμερη επίσκεψή του στον Εύρο πρέσβης της Κίνας στην Ελλάδα, Ζιου Ξιαόιλ, που βρίσκεται σήμερα στη Σαμοθράκη, στο πλαίσιο του ιδιωτικού προγράμματος ταξιδιού του. Εχθές ο κ. Ξιαόλη βρέθηκε στην Αλεξανδρούπολη, όπου είχε συναντήσεις με τον Δήμαρχο Βαγγέλη Λαμπάκη και τον πρόεδρο του Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης, Χρήστο Δούκα, εν ώψη της υπογραφής του Μνημονίου Συνεργασίας με το Κινέζικο Λιμάνι της Καντόνας στις 8 Σεπτεμβρίου στην Αλεξανδρούπολη, παρουσία των Υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας και Κίνας. Αύριο ο Κινέζος πρέσβης θα επισκεφθεί το Σουφλί, όπου μεταξύ άλλων θα έχει συνάντηση με τους εκπροσώπους επαγγελματιών και φορέων που συνδέονται με τη μεταξουργία του Σουφλί, ενώ θα επισκεφθεί το Μουσείο Μετάξης του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Πειραιός και μια τοπική μονάδα παραγωγής μεταξιού. Σε ομόφωνο ψήφισμα στήριξης της υποψηφιότητας του Αρχιμανδρίτη Πατέρα Παύλου ως υποψήφιο για την πλήρωση του επισκοπικού θόκου της Ιεράς Μητροπόλεως Φιλίππων Νεαπόλεως και Θάσου, προχώρησε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Νέστου. Όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση, ο Αρχιμανδρίτης, ο οποίος κατάγεται από τη Γραβούνα ως πνευματικός και ιεροκήρυκας επί 23 έτη, καθοδηγεί και συμπορεύεται με την νεολαία, έχει κερδίσει το σεβασμό των δημοτών με την προσωπικότητα, το χριστιανικό ήθος και το πνευματικό του ανάστημα και συγκεντρώνει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που του επιτρέπουν να αναδειχθεί νέος ποιμενάρχης της τοπικής εκκλησίας. Την ερχόμενη Τετάρτη, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Ροδόπης διοργανώνουν από κοινού εκδήλωση πάρτι αποχαιρετισμού του φετινού καλοκαιριού με μια φιλανθρωπική δράση ενισχύοντας τον νεοσύστατο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων και φίλων, παιδιών και ενηλίκων με διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή, αυτισμό και Asperger. Η εκδήλωση θα γίνει στο ξενοδοχείο Χρήστος και Εύη που και θα ξεκινήσει από τις 6 το απόγευμα μέχρι αργά το βράδυ. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δημιουργική απασχόληση παιδιών, εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους, λαχιοφόρο αγορά, διαγωνισμό χορού, γυμναστική ζούμπα, χορευτικές επιδείξεις και άλλα. Στόχος της εκδήλωσης είναι η οικονομική ενίσχυση του Συλλόγου για τις εκπαιδευτικές ανάγκες και δράσεις και τα σεμινάρια που υλοποιεί για τη στήριξη των ενηλίκων και των γονέων παιδιών με αυτισμό. Θα υπάρχουν δωρεάν δρομολόγια από το αστικό κτέλ ανά ώρα για τους συμπολίτες μας που θέλουν να παρακολουθήσουν την εκδήλωση και να ενισχύσουν το Σύλλογο, καθώς η είσοδος θα κοστίζει για τους μεγάλους 3 ευρώ, ενώ θα είναι δωρεάν για τα παιδιά. Το σύνθημα της εκδήλωσης είναι «Μπορείς, μην αδιαφορείς, ακόμα και στην κρίση παραμένουμε άνθρωποι».